ομάδα μόνη της μπορεί να μην κερδίσει. Ο Δήμος στο τέλος, αν όλοι συνεισφέρεται, θα κερδίσει κάτι που σίγουρα θα είναι ανταποδοτικό προς εσάς ή προς την κοινωνία. Αυτή λοιπόν είναι η πράσινη διαχείριση. Η ενέργεια και διαχειριζόμαστε ό,τι καταναλώνουμε. Τι καταναλώνουμε και δημιουργούμε τα απορρίμματα. Στη συνέχεια, ένας σημαντικός άξονας του προγράμματος είναι η ενημέρωση του προσωπικού και η εκπαίδευση. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να σας τρομάζει. Είναι πάλι πολύ απλές οι διαδικασίες, με πάρα πολύ απλά λόγια. Στη συνέχεια, ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο είδος πρόγραμμα. Μπορεί σε 1-2 χρόνια να μην δείτε θεαματικά αποτελέσματα ότι έχετε πελάτες πράσινους ταξιδιώτες. Ίσως γιατί το σύστημα που έχουμε, είτε εσείς είτε εμείς, να μην είναι μετρήσιμοι για ποιο λόγο μας διάλεξαν, γιατί έχουμε μαζικό τουρισμό. Όμως, μία άλλη αλυσίδα, βεβαίως είναι City Hotel, τα Electra, έχουν βάλει ένα σύστημα που μετρούν, ρωτούν επί τούτου τους πελάτες και έχουν μία αύξηση από εκεί, βέβαια, που ήσαν 0 στο πράσινο ταξιδιώτη, έχουν μία αύξηση 15%. Δεν είναι αμαλυταίο το νούμερο αυτό. Και σίγουρα οι ηλικίες, ας μου επιτραπεί, κάτω των 50, είναι αρκετά πιο ευαισθητοποιημένες και θέλουν οι υπηρεσίες που απολαμβάνουν να είναι, να ξέρουν από πού και πώς προέρχονται και ποιο είναι το αποτύπωμα στο περιβάλλον. Αυτά τα είπε και η κυρία Σβήνου, καταγραφές και καταναλώσεις νερού. Το ίδιο ισχύει για την ενέργεια, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Τα απορρίμματα, πολύ σημαντικός τομέας. Ο καθαρισμός. Δειλά-δειλά, πριν κάποια δεκαετία, αρχίσαμε να βάζουμε τις πινακίδες μέσα στα δωμάτια με το σήμα Wash on Demand. Αυτό πια έχει καθιερωθεί και στο πιο μικρό ξενοδοχείο πια. Στην αρχή εμείς το λέγαμε μόνο οικονομία, η ξενοδοχή υπάλληλοι. Στην πραγματικότητα όμως είναι μία κίνηση φιλική στο περιβάλλον. Λιγότερο απορρυπαντικό, λιγότερα χημικά και λιγότερη κατανάλωση νερού. Τα υποστηρικτικά έντυπα. Μπορεί να φαίνονται εδώ πάρα πολλά, όμως τα έχετε όλα. Γιατί όλες τις διαδικασίες, με αυτές τις διαδικασίες λειτουργείτε την επιχείρησή σας. Ούτως ή άλλως ειδικό σήμα λειτουργίας, πυροπροστασία, κολυμπητικές δεξαμενές. Και για κάποια πράγματα που μπορεί ετήσιο σχέδιο περιβαλλοντικής δράσης, οι πιο μικρές ξενοδοχειακές μονάδες μας ρωτούν και εμείς πώς θα το φτιάξουμε αυτό. Βοηθάμε με κάποιες καλές πρακτικές από εσάς στα πιο μεγάλα ξενοδοχεία ή από πρακτικές που μας δείχνουν και εμάς στη Δανία ή οι συνάδελφοι αντίστοιχα της Γαλλίας. Πρέπει να πω ότι η Ολλανδή και η Γαλλία είναι οι πρώτες χώρες στην Ευρώπη σε οικολογικά σήματα, ξενοδοχεία τα οποία είναι εγγεγραμμένα και ειδικά οι Γάλλοι έχουν βρει τους πιο έξυπνους τρόπους να ευαισθητοποιούν το προσωπικό τους. Προσπαθούμε βέβαια να τους αντιγράψουμε, ετοιμάζουμε ένα καινούριο site του Green Key για να μας κάνει τη ζωή εύκολη. Το μότο μας είναι αυτό. Οικολογικά σημαίνει και οικονομικά και το αντίστροφο. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι κάνουμε έκπτωση στις υπηρεσίες μας. Ανάμεσά σας υπάρχουν συνάδελφοί σας, οι οποίοι έχουν ήδη το Green Key και μπορείτε να έχετε κάποια, όχι μόνο το Green Key, και άλλες πιστοποιήσεις για το περιβάλλον και μπορείτε να έχετε και τη δικιά τους εμπειρία πάνω σε αυτό. Γιατί Green Key, τα έχουμε πει όλα. Στην ουσία, εκτός ότι είμαι φιλικός στο περιβάλλον, κάνω και οικονομία. Εσείς ως επιχειρηματίες πιστεύω ότι το ζητούμενο είναι αυτό. Έτσι. Μέσα
μέσα από τους ιστότοπους, είτε τον εθνικό είτε τον διεθνή, υπάρχει προβολή της μονάδας σας. Είναι marketing tool για όλους εμάς. Και από φέτος θα προσπαθήσουμε, λέω το θα προσπαθήσουμε, γιατί είμαστε σίγουροι βέβαια ότι θα γίνει, να συμμετέχουμε και σε διεθνείς εκθέσεις και μαζί με την κυρία Καρατζαβέλου, σε συνεργασία, για την πρόθεση. Εμείς δεν θα πάμε να δώσουμε τιμές, όμως θα το κάνουν και οι άλλες χώρες του Κρήκη. Θέλουμε να πηγαίνουμε σε όλες τις εκθέσεις και να λέμε ότι υπάρχουν τα πράσινα ξενοδοχεία που είναι, λειτουργούν με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο και είναι ευαισθητοποιημένα, γιατί θέλουμε να ακουστεί το Κρήκη και οι ξενοδοχειακές μονάδες που είναι σε αυτό. Το τελευταίο, και με αυτό θα κλείσουμε. Ξέρετε πολύ καλά, όσοι είσαστε στην υπογραφή συμβουλέων, ότι οι tour operators και ιδιαίτερα οι προερχόμενοι από την Αγγλία ζητούσαν ένα συγκεκριμένο οικολογικό σήμα ποιότητας. Αυτό έχει σχέση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, που κάτω από αυτόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, που λειτουργεί για όλους μας σαν ομπρέλα, υπάρχει το GSTC, το Global Sustainable Tourism Council. Είναι μια άλλη ομπρέλα που έχει να κάνει με τα οικολογικά σήματα ποιότητας και εκεί εμείς όλοι παίρνουμε τη βαθμολογία μας, ανάλογα με τα κριτήρια που διαθέτουμε. Έτσι λοιπόν, από το 2016 και το Green Key διεθνώς έχει τα ικανά κριτήρια και αναγκαία, έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμο από το GSTC, και πλέον τα συμβόλαια που θα υπογράφετε από το 2017 ή όσοι υπογράψατε από τον Αύγουστο και μετά, θα δείτε ότι έχει αφαιρεθεί ο όρος του συγκεκριμένου οικολογικού σήματος, απλά αναφέρει ότι το ξενοδοχείο πρέπει να πληρεί κριτήριο του GSTC. Και αυτό είναι μια επιτυχία που του ΦΥ για τον Green Key. Γιατί αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εμάς μας κράταγε αρκετά πίσω. Από την άλλη, με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Green Key, ενισχύεται μία ελληνική ΜΚΟ που έχει λειτουργεί με ένα δίκτυο θελοντών. Τη γαλάζια σημαία την ξέρετε, δεν έχετε παρά να συμμετάσχετε και σε αυτό το πρόγραμμα και ο Δήμος έχουμε πει να συνεργαστούμε για τα οικολογικά σχολεία που άλλωστε είναι προσφορά, δεν υπάρχουν κόστη για αυτό. Σας ευχαριστώ. Σαν παρουσίαση έχω αυτά. Ερωτήσεις θέλετε να προχωρήσουμε τώρα ή μετά τις ερωτήσεις. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Μία παρατήρηση, μόνο έτσι μία επισήμανση. Ναι. Ναι, ανοιχτό. Είναι και η λέξη ΜΚΟ είναι και απαγορευμένη εδώ πέρα στο. Μα χτυπάει κάποια αρνητικά καμπανάκια, αλλά δεν ασχεύομαι. Θέλω να επισημάνω το εξής, επειδή βλέποντας τους συμμετέχοντες, είναι όλοι οι περισσότεροι πρόσωποι ξενοδοχείων που ήδη έχουν περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική πιστοποίηση. Αυτό που θέλω να τονίσω, που το είπα και όταν μιλούσα πριν, είναι το εξής, πως ακόμη και αν υπάρχει περιβαλλοντική πιστοποίηση, το νέο σύστημα κατάταξης των ξενοδοχείων πολλαπλασιάζει τα μόρια. Δηλαδή, αν έχουμε ένα Travel Life, για παράδειγμα, και έχουμε και ένα Green Key, δεν θα πάρουμε 150, θα πάρουμε 150 επί 2, 300 μόρια. Έτσι, όσο περισσότερα πιστοποιητικά έχουμε, είναι προστιθέμενα. Είναι προστιθέμενα. Απλά ξέρετε, δεν το λέμε. Έχουμε αφήσει τα έντυπα, ότι και εμείς είμαστε μέσα στη μοριοδότηση. Το σημαντικό όμως είναι κανείς να πιστέψει ότι είναι απλό, δεν έχουμε την πολυπλοκότητα των συνοδοιπόρων μας όπως το Travel Life. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Έχετε τη μοριοδότηση και τα οικονομικά μας είναι συμπαθή. Δηλαδή, επειδή μπορεί κάποιος να με ρωτήσει, να το πω από μόνη μου. Ανάλογα με τα αστέρια και περισσότερο συμβαδί για τα πιο μικρά καταλήμματα. Ανάλογα με τα αστέρια του ξενοδοχείου ή κλειδί. Κάθε αστέρι λοιπόν είναι 35 ευρώ και για κάθε δωμάτιο είναι 1 ευρώ. Μπορείτε εύκολα λοιπόν να βγάλετε το κόστος.
κόστος. Υπάρχει μια συμβολική, ένα συμβολικό ποσό εφάπαξ εγγραφής και υπήρξε λόγος που το κάναμε αυτό. Μέχρι πρότιμος δεν υπήρχε αυτό. Και ξεκινήσαμε να κοιτάμε πόσους κωδικούς ηλεκτρονικούς έχουμε μοιράσει στα ξενοδοχεία της Ελλάδας και είχαμε μοιράσει αρκετούς, οι οποίοι ήταν ανενεργοί περίπου 2 χρόνια. Επειδή ακριβώς ήταν δωρεάν, δώσε μου και εμένα, άνοιξε μου κωδικό και κανείς δεν χρησιμοποιούσε την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολή συνδίκων. Οπότε απλά προτείναμε και τις κλείσαμε όλους τους κωδικούς. Όποιος θέλει πληρώνει ένα πολύ μικρό τίμημα, το οποίο υπάρχει 50, 100, 150 ευρώ ανάλογα τη δυναμικότητα και τώρα όλοι σέβονται τον ηλεκτρονικό κωδικό και αμέσως δραστηριοποιούνται και ανεβάζουν τα έντυπα, τα υποστηρικτικά.